Δημήτρη, πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσουμε για το θέμα υγείας, που είναι και το σημαντικότερο. Έχεις δεμένο το πόδι σου, δύσκολα θα αγωνιστείς μέχρι το τέλος της προετοιμασίας, σε κάποιο φιλικό. Πώς αισθάνεσαι και σε τι κατάσταση? Ναι, έχω ένα πρόβλημα. Σε συνεννόηση με το προπονητικό και, και με τους γιατρούς της ομάδας, είπαμε να μην το πιέσουμε και να μην ρισκάρουμε τυχόν υποτροπές. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα είμαι και πάλι καλά. Πώς βλέπεις φέτος την προετοιμασία? Είναι ουσιαστικά σε ένα μεταγραφικό απόκτημα για Γενάρη τον περασμένο. Είναι η πρώτη προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό, με τον Μαρίνο Ιζουνίδη. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου και πώς βλέπεις την ομάδα σε σχέση με το φινάλε της περασμένης σεζόν? Καταρχάς, όλα κυλούν μια χαρά, όπως βλέπετε και στην προετοιμασία. Δουλεύουμε αρκετά οι παίχτες ώστε αυτό να μας βγει όσο το δυνατόν καλύτερο στην αρχή του πρωταθλήματος και να έχουμε μια καλή χρονιά. Όσον αφορά στο τελείωμα της περσινής περίοδου, μας είχε αφήσει μια πικρία, γιατί δικαιούμασταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο την συμμετοχή στο προκριματικά του Champions League. Φέτος ξεκινάμε με καινούργια όνειρα. Έχουμε βάλει τους, οι στόχοι μας είναι υψηλοί και μακάρι να τους πετύχουμε. Πού νομίζεις ότι μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός την νέα σεζόν, όπως αρχίζει, με τα προβλήματα που υπάρχουν, με τα δεδομένα που υπάρχουν? Εντάξει, τα προβλήματα ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν εδώ και καιρό. Συζητάμε για αυτά. Η δουλειά μας όμως δεν είναι αυτή. Εμείς θα κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Να φανούμε όσο το δυνατόν πιο δυνατοί μπορούμε, για βήμα-βήμα να πετύχουμε τους στόχους μας. Είχες κάνει ένα πολύ καλό εξάμεινο στην πρώτη παρουσία του Παναθηναϊκού και στις σχετικές στην εθνική ομάδα και συμμετοχή, που ήταν νομίζω στόχος σου. Διαισθάνομαι ότι εξελίσσεις στον επόμενο ηγέτη του Παναθηναϊκού, ήδη είσαι ένας παίκτης κλειδί στα πλάνα του προπονητή σου. Είσαι έτοιμος να υπομειστείς αυτό το βάρος? Ναι, στην αρχή είχα ένα καλό ξεκίνημα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή και ότι θέλω και εγώ προσωπικά να δώσω πολλά περισσότερα. Δεν με φοβίζει κάποιος τίτλος του επόμενου ηγέτη, όπως έβαλες. Μακάρι να γίνει αυτό και μακάρι να δώσω όσα περισσότερα μπορώ για την ομάδα. Θα είσαι και από τους αρχηγούς φέτος? Αυτό δεν το γνωρίζω. Φιλοδοξίες μέχρι πού φτάνουν? Δηλαδή, σου αρκεί μια κλίση ή μια μονιμοποίηση στην εθνική και στον Παναθηναϊκό? Έχεις παραπάνω όνειρα? Όταν ήρθες στον Παναθηναϊκό, τι είχες ακριβώς στο μυαλό σου? Μια καθιέρωση και να μπει σε αυτό το μονάδα χρονιά? Προσωπικά σκέφτομαι βήμα-βήμα το τι θα κάνω. Για μένα ήταν ένα καλό βήμα που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Όπως είπα, θέλω να δώσω ό,τι περισσότερο μπορώ. Και πάντα, ένας ποδοσφαιριστής δεν σταματάνε τα όνειρα ενός ποδοσφαιριστή. Θέλω με την ομάδα να κατακτήσουμε ένα τρόπαιο που ακόμα εγώ προσωπικά δεν έχω καταφέρει να το κάνω. Και όπως είπα, βήμα-βήμα θα δούμε τους επόμενους μας στόχους. Σε σχέση με τις απώλειες, δηλαδή εννοώ στο κυρίως το μεσοπιθετικό σκέλος, έφυγε ο Μπέρ, έφυγε ο Λέτο, έφυγε ο Μποκού, μάλλον δεν έμεινε ο Μποκού, ο Κουναδίδης. Ναι, αν εξαιρέσουμε τον Λούκας, οι υπόλοιποι φύγανε από την ομάδα. Είναι σίγουρα μεγάλες απώλειες. Πιστεύω ότι οι παίχτες που θα έρθουν, με συνδυασμό με τους παλιούς που έχουμε μείνει εισαγωγικά, να κάνουμε ένα καλό σύνολο και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αν κάτι λείπει από το παιχνίδι σου στο διάστημα που πρέπει να σου βάλει, να είναι τον γκολ. Σου κάνει πλάκα τη βάλει ο Ζέκα, ότι θα πρέπει να βάλετε εσεί τα γκολ. Ναι. Για να αναπληρώσετε το κοινό του Μπέρκ. Είναι στου στόχου και τσέ βλέπουμε και φέτο να κερδίζει λίγα μέτρα στο γήπεδο. Τουλάχιστον στα αθλητικά παιχνίδια να πέσει λίγο πιο μπροστά σε σχέση με το περσινό εξάμεινο σου Αθηναϊκό. Είναι κάτι που θέλω να βάλω στο παιχνίδι μου. Είναι, τα γκολ είναι πολύ σημαντικά. Αν θα μπορούσα να κάνω 5-6 γκολ τη χρονιά, θα βοηθούσα και την ομάδα, θα βοηθιόμουν και εγώ και θα ήταν όλα πολύ καλά. Προσπαθώ μέσα από τα φιλικά σιγά σιγά προπονήσεις να πατάω όσο περισσότερο περιοχή μπορώ και μακάρι να βγει αυτό που είπε ο Ζέκα. Προετοιμασία τώρα βέβαια δεν έχει κάνει ολόκληρη με το θαυμασμό, γενικά ποιες είναι οι εντυπώσεις σου? Έχεις κάνει αρκετές φορές στην καριέρα σου? Το κλίμα, επειδή εγώ έχω 6 μήνες που μπήκα στην ομάδα, όσο περνάει ο καιρός, μαθαίνω περισσότερο στους συμπαίχτες μου. Πρώτη προετοιμασία με τους συμπαίχτες μου και μαθαίνεις περισσότερο κάποιον μέσα από την προετοιμασία. Μένουμε στο ίδιο ξενοδοχείο, είμαστε πιο πολλή ώρα μαζί. Το κλίμα μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλό και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ μας. Με την ελευθερότητα, έγινε και κλήρωση σήμερα του πρωταθλήματος. Βαθύ, ξέρω, θα παίζατε μόνοι στους αντιπάλους, αλλά δεν έχετε τα ντέρμπι αρκετά νωρίς, δεν ξέρω τι ευκολύνει τα πλάνα σας.
την προσπάθεια που θα κάνετε. Όπως είπες, όλοι θα παίξουν με όλους. Εμείς πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πρέπει να κάνουμε μια καλή αρχή, μπορούμε να την κάνουμε. Και μετά, όπως είπαμε, βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, να φανούμε όσο το δυνατόν ανταγωνιστικότεροι.